Σε αναβρασμό βρίσκεται ο ιατρικός κόσμος του νοσοκομείου Καβάλας, καθώς όπως έγινε γνωστό, προβλέπεται συγχώνευση της νευρολογικής κλινικής με την καρδιολογική και συγχώνευση της οθθαλμολογικής κλινικής με την Οριλά και το οδοντιατρικό τμήμα. Ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται, συγχωνεύονται και οι δύο πνευμονολογικές κλινικές. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση την οποία έχουν εκδώσει οι γιατροί της Καβάλας και μάλιστα εν αναμονή των περαιτέρω εξελίξεων προγραμματίστηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΓΕΣΥΚ και έκτακτη Γενική Συνέλευση για σήμερα το απόγευμα, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να προσδιοριστούν οι δράσεις της ιατρικής νοσοκομιακής κοινότητας σχετικά με το θέμα που ανακύπτει. Το οποίο εσείς ονομάσατε κατάργηση κλινικών προσπαθούν να το περάσουν με τον γενικό όρο συγχώνευση. Οπότε λοιπόν υπό την σφραγίδα μιας κλινικής, υπό την αιγίδα μιας κλινικής θα λειτουργούν περισσότερες ενός κάθε φορά. Για παράδειγμα, στην οφθαλμολογική κλινική θα υπάγονται η Οριλά κλινική, τέως Οριλά πλέον κλινική, γιατί ουσιαστικά δεν θα είναι κλινική, θα είναι υποτμήμα, και το οδοντιατρικό τμήμα. Οδεύουν προς συγχώνευση οι δύο πνευμονολογικές κλινικές, γιατί στον οργανισμό αναφέρονται σαν μία, όπως επίσης και η νευρολογική κλινική, η οποία απορροφάται από το καρδιολογικό τμήμα, από την καρδιολογική κλινική. Πράγμα το οποίο εννοείται ότι από τη στιγμή που πάβουν να υφίστανται σαν αυτοτελή τμήματα, εννοείται ότι δεν έχουν και αυτοδιαχείριση, δεν μπορούν να ζητήσουν γιατρούς, γιατί αυτό θα γίνεται από τον εκάστοτε διευθυντή του τμήματος υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα προκύψουν ποικίλες δυσλειτουργίες και προσπαθούμε να προλάβουμε κατά το δυνατόν όλα αυτά τα γεγονότα. Έχουμε διοικητικό συμβούλιο σήμερα το απόγευμα, θα συζητηθούν όλα αυτά και θα συγκαλέσουμε γενική συνέλευση των νοσοκομιακών γιατρών, πιθανότατα για την Τρίτη. Διαβάσαμε επίσης και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αντιδράσεων. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Φυσικά και υπάρχει ενδεχόμενο, όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα, θα προταθούν στη Γενική Συνέλευση και το σώμα των νοσοκομιακών γιατρών είναι αυτό που θα αποφασίσει τη μορφή των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά της, η προσωρινή διοίκηση του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν αφορά καταργήσεις κλινικών, αλλά συλλειτουργία κάποιων από αυτές, επιλογή του Υπουργείου, που δημιουργεί ούτως ή άλλως προβλήματα, καθώς καταργούνται 4 με 5 διευθυντικές θέσεις σε κλινικές, αλλά αντίστοιχα οι ειδικευόμενοι γιατροί σε αυτές τις κλινικές δεν μπορούν να λάβουν ειδικότητα αφού δεν υπάρχει διευθυντής για να τις υπογράψει. Όταν τον χειμώνα, τον προηγούμενο χειμώνα, τέθηκε το θέμα από το Υπουργείο συγχώνευσης και μείωσης του προσωπικού στα νοσοκομεία, μας ζητήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση η γνώμη της. Ο περιορισμός ήταν ότι αυτόνομες κλινικές με αυτόνομη νοσηλευτική φροντίδα δεν μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς με αριθμό κλινών λιγότερες από 20. Αυτός ήταν ο λόγος που η διοίκηση πρότεινε συλλειτουργία κάποιων μικρών κλινικών με κάποια μορφή, με την λογικότερη μορφή που μπορούσε να γίνει και ανάλογα με τις αναπτυγμένες ήδη κλίνες ανακλινική του νοσοκομείου. Στον καινούριο οργανισμό, για τον οποίο η διοίκηση ήδη είχε προβάλει τις ενστάσεις της σχετικά με τη μορφή αυτήν, οι οποίες φυσικά δεν λήφθηκαν υπόψη, φαίνεται ότι καταργούνται οι κλινικές με την αυτονομία που είχαν, δηλαδή με τον διευθυντή τους και με την ικανότητα να δίνουν ειδικότητα. Εμείς έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο ερωτήματα που προκύπτουν από την δημοσίευση του καινούργιου αυτού οργανισμού και αναμένουμε απαντήσεις.